Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της κοινότητας Άνω Κόμης, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, την επιτυχία του αποχιονισμού και κάποια έργα, κάποιες διορθώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο χωριό. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Γεια σας. Πώς πήγε ο χιονιάς στην Άνω Κόμη? Αν και ήταν αρκετά δύσκολος, μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια επιτυχία, τα καταφέραμε, μπορώ να πω, σε πολύ καλό βαθμό. Καθαρίστηκαν οι κεντρικοί δρόμοι πολύ καλά, τα στενά αρκετά καλά. Είχαμε δύο μέρες δηλαδή. Mm-hmm. Κάναμε κάποιον αγώνα και είχαμε κάποια επιτυχία πολύ καλή, μπορώ να πω. Έχετε κάνει μια χαρτογράφηση της περιοχής, έχετε βάλει κάποιες προτεραιότητες. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτές? Ναι, μπορώ να πω ότι πέρα από τους κεντρικούς δρόμους και τα στενά, υπάρχουν και οι δρόμοι οι οποίοι είναι στις κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίοι ανοίχτηκαν και αυτές, αλλά τα προβλήματα παραμένουν, γιατί χρειάζεται κάποια βελτίωση στους δρόμους τους, ειδικά στους αγροτικούς, χαλικόστρωση, και σιγά σιγά και αυτά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα λύσουμε. Θα έχουμε και ονοματοδοσία των οδών στην Άνω Κόμη? Ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα με τον καιρό να γίνει και ονοματοδοσία, να μπουν και οι οδοί. Για όλα αυτά που έγιναν, για τον αποχιονισμό αυτές τις μέρες στην Άνω Κόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω βασικά τον Δήμαρχο και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο κύριο Δουγαλή για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην Άνω Κόμη.